Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, Δήμαρχε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε εσάς και τους ακροατές σας. Είχαμε έτσι τον κύριο Στυλιανίδη, τον πρώην υφυπουργό εξωτερικών. Συζητούσαμε προηγουμένως τα ελληνοτουρκικά, κύριε Δήμαρχε. Εμείς θα σας πάμε στα τοπικά. Ο Δήμος Παύλου Μελά, ήσασταν, είχατε το προνόμιο να είστε ο μόνος Δήμαρχος που συνομιλήσατε την προηγούμενη Τρίτη με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την επίσκεψή του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και πληροφορούμαστε πως αντικείμενο της συζήτησης, κύριο αντικείμενο, ήταν η αξιοποίηση, η ανάπλαση του, του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, έτσι ώστε να αναδειχθεί, όπως το έχετε θέσει ως στόχο, ως προτεραιότητα, σε ένα μητροπολιτικό πάρκο. Σε τι κατάσταση είμαστε αυτή τη στιγμή, κύριε Δήμαρχε? Είναι αλήθεια ότι την προηγούμενη Τρίτη συναντήθηκα μόνο εγώ ως δήμαρχος με τον Πρωθυπουργό. Η ατζέντα των συναντήσεων είχε τους φορείς της πόλης και από δημάρχους εμένα, και αυτό που ήθελε ο Πρωθυπουργός ήταν να τον ενημερώσω για το πού ακριβώς βρισκόμαστε, ποια είναι η εξέλιξη όσον αφορά τη μετατροπή του πρώην στρατοπέδου σε μητροπολιτικό πάρκο. Τον ενημέρωσα ότι η πρώτη φάση είναι στο στάδιο της, μπορούμε να μιλάμε πλέον για υλοποίηση, μιας και το έργο δημοπρατήθηκε στις 8 του Μάη. Η αρμόδια επιτροπή είναι στην διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη. Τον ενημέρωσα για το κτίριο το Α2, το μεγάλο, το επίμηκες, που είναι παράλληλο με την οδό Λαγκαδά, ότι είμαστε και γι' αυτό έτοιμοι να το δημοπρατήσουμε, γιατί έχουμε εξασφαλίσει ένα μεγάλο ποσό της αποκατάστασης από χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους. Τον είπα ότι έχουμε μια εκκρεμότητα με το ειδικό χωρικό, το οποίο έχει πάνω από 8 μήνες περίπου, που θα έπρεπε να είχε εγκριθεί και δεν εγκρίθηκε ακόμα, και ζήτησα τη συμβολή του γι' αυτό, ως προς αυτό, γιατί για να δημοπρατήσουμε το κτίριο αυτό, την ανακατασκευή του, πρέπει να είναι έτοιμο το ειδικό χωρικό. Και τέλος του ζήτησα ότι πρέπει οπωσδήποτε να τρέξουμε μελέτες για την ανακατασκευή και άλλων κτιρίων, γιατί δεν μπορεί το πάρκο να είναι έτοιμο σε 2 χρόνια και τα κτίρια να είναι σε αυτή την κατάσταση. Οπότε πρέπει να τρέξουμε και τις χρηματοδοτήσεις των άλλων κτιρίων, ώστε να μπούμε στη φάση του 2021 που ανοίγει το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, να πετύχουμε χρηματοδότηση και τα άλλα κτίρια και να ξεκινήσουμε την ανακατασκευή του. Του θύμισα τη δέσμευσή του, την εξαγγελία του μάλλον από το Σεπτέμβρη του, στην έκθεση, ότι θα τρέξουμε το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού και το Μουσείο των Ευρημάτων του Μετρό, εκτός Βενιζέλου, έτσι να το υπογραμμίσω για να μην υπάρχει μια σύγχυση. Και μου διαβεβαίωσε ότι θα εκταμειφθεί ένα ποσό από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, ώστε να ξεκινήσουν αυτές οι μελέτες άμεσα. Δηλαδή να κάνουμε το άλλο μεγάλο κτίριο, το Α3, όπου εκεί θα υπάρχουν τα υπόλοιπα μουσεία, αλλά και κάποια άλλα κτίρια τα οποία εμείς μέσα από το ειδικό χωρικό προβλέπουμε για άλλες χρήσεις. Καλώς έχω των πραγμάτων. Ναι, καλώς έχω των πραγμάτων. Πότε όλα αυτά αναμένεται να μορφοποιηθούν, να πάρουν σάρκα και οστά? Κοιτάξτε, αυτή η πρώτη φάση που λέμε, η απόδοση σε κοινή χρήση, δηλαδή να είναι έτοιμο το πάρκο με ό,τι περιλαμβάνει, δηλαδή περιλαμβάνει κυρίως τη γη, έτσι, 340 στρέμματα, 332 για την ακρίβεια. Θα φυτέψουμε 7.500 δέντρα και θάμνους, δέντρα της ελληνικής υπαίθρου. Από εκεί πέρα θα γίνει η περίφραξη, ο φωτισμός, οι διάδρομοι, επέθριοι χώροι αθλητισμού και αναψυχής, αστικό εξοπλισμό, δηλαδή παγκάκια, ξέρω εγώ, διάφορες πλατφόρμες, μικρά αναψυχτήρια και τέτοια. Ηλεκτρομηχανολογικά, όλα αυτά τα οποία θα υποστηρίζουν τα κτίρια, υδραυλικά, όλες οι υποδομές που χρειάζονται για να γίνει ένα λειτουργικό πάρκο. Αυτό λοιπόν, το οποίο σας είπα ότι δημοπρατήθηκε, αν θεωρήσουμε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς, το φθινόπωρο, έτσι περίπου, θα υπογράψουμε τη σύμβαση και θα μπορεί να ξεκινήσει ο εργολάβος, έχει ως χρόνο αποπεράτησης 2 χρόνια. Οπότε έχουμε 2020, τα τέλη του 2022 το έργο θα είναι έτοιμο της απόδοσης σε κοινής χρήσης, δηλαδή το πάρκο. Το πάρκο περίπου θα είναι έτοιμο σε 2 χρόνια, λοιπόν, αυτό κρατούμε, ναι, σίγουρα. Περίπου τότε, γιατί κάζω ότι θα δημοπρατηθεί μέσα στο καλοκαίρι, ξέρω εγώ, μέσα στο φθινόπωρο και το Α2. Και αυτό περίπου 2 χρόνια έχει, οπότε περίπου και αυτό στις αρχές του 2023 και αυτό θα είναι έτοιμο. Από εκεί πέρα για τα άλλα κτίρια έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά αν έχουμε μελέτες έτοιμες, το 2021 που ανοίγει νέα
ευρωπαϊκή χρηματοδοτική περίοδος, θα εντάξουμε και τα άλλα κτίρια για να μπορούμε μετά να έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα και για τα άλλα. Ναι, γιατί τώρα το πάρκο να γίνει. Το θέμα είναι μην μείνουν τα κτίρια ερείπια. Είχαν προβλέψει τότε, αν θυμάμαι, ακόμα και επί Τσίπρα. Μιλούσαν για τρία μουσεία. Προσφυγικού ελληνισμού, ευρημάτων των μετρό και το Εθνικής Αντίστασης. Δύο μουσεία ήταν τότε. Έτσι ήταν το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης και το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού. Το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης είναι σε αυτό το πρώτο κτίριο που δημοπρατείται, σας είπα, μέχρι τέλη της χρονιάς, το Α2. Έτσι. Μένει το προσφυγικού ελληνισμού και φυσικά την καινούργια εξαγγελία που έκανε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης για το Μουσείο των Ευρημάτων του Μετρό, εκτός Βενιζέλου, το επαναλαμβάνω πάλι. Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, μπελάδες θα βάλετε στο κεφάλι σας, κύριε Δήμαρχε. Θα αρχίσουν μετά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, η μία οργάνωση, η άλλη οργάνωση. Έχει γίνει μια μουσιολογική έρευνα. Υπήρχαν μουσιολόγοι που ασχολήθηκαν με αυτό, γιατί όταν γίνεται μια μελέτη ανακατασκευής ενός κτηρίου, έτσι, πρέπει πρώτα να υπάρχει η μελέτη, η μουσιολογική για το τι θα βάλεις μέσα, τι χώρους χρειάζεται, πώς θα γίνει κτλ. Έτσι. Αυτά όλα γίνουν, συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτισμού, κάναμε μια ομάδα, ένα μηχανισμό έτσι, μεταξύ της ΜΑΘ Θεσσαλονίκης, ΜΑΘ ΑΕ, έτσι, όπως συμμετέχουμε και εμείς ως μέτοχοι και όλοι οι δήμοι του Πολυοδομικού Συγκροτήματος, της ΜΟΔ ΑΕ και του Υπουργείου Πολιτισμού. Και υποστήριξαν να γίνει αυτή η μελέτη και να τελειώσει έτσι γρήγορα και να μπορούμε να μιλάμε πλέον για χρηματοδότηση του έργου. Με τον ίδιο τρόπο ζητήσαμε αυτά τα λεφτά από τον Πρωθυπουργό, χρήματα από τον Πρωθυπουργό, για να χρηματοδοτήσει και τις άλλες μελέτες, τα επόμενα κτίρια, για να τελειώσουν και αυτά γρήγορα και να προλάβουμε το 2021 να είμαστε έτοιμοι. Από το Αντώνη Στρίτσης, πώς θα ωφεληθεί ο Δήμος Παύλου Μελά, κύριε Δήμαρχε? Έχετε καταθέσει. Το Αντώνης Τρίτσης είναι ένα πρόγραμμα σε συνέχεια του Φιλόδημου, λίγο πιο με μεγαλύτερη επέκταση και σε πολλά άλλα θέματα. Έτσι. Υπάρχουν έργα τα οποία είτε ήταν στον Φιλόδημο είτε πάνε τώρα στο Τρίτσης, τα οποία και αυτά θα προχωρήσουν, αλλά είναι μικρότερης εμβέλειας, έτσι, δεν είναι αυτού του εύρους των 20 εκατομμύρων κτλ. Πάρκα, πλατείες και οτιδήποτε άλλο προβλέπετε, τα οποία ναι, έχουμε ήδη πετύχει χρηματοδοτήσεις και προχωράμε. Ωραία. Είναι σημαντικό διότι διαμορφώνεται μετά ένας άξονας που θα ξεκινά από το πάρκο μέχρι κάτω στην πόλη Λαζαριστών. Ένας πραγματικά φάρος, νομίζω, πολιτισμού, ψυχαγωγίας, τεχνών. Αναδεικνύει όλη την Δυτική Θεσσαλονίκη, νομίζω, αν ολοκληρωθεί αυτό το έργο και μόλις ολοκληρωθεί. Ακριβώς. Το πάρκο του Παύλου Μελά θα είναι κοντά στην Μονή Λαζαριστών. Και γίνεται ένας άξονας, ένας δρόμος πολιτισμού που θα ενώνει αυτά τα δύο εμβληματικά έργα και θα είναι ό,τι καλύτερο, ένας πόλος έλξης ευρύτερα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη αλλά και για την Κεντρική Μακεδονία και δεν ξέρω και για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Κύριε Δημάρχε, με το κτίριο της παλιάς Αγνώ, τι γίνεται? Εκεί υπάρχει ένα θέμα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ναι. Εμείς έχουμε προσφύγει στο αρμόδιο Υπουργείο. Το αρμόδιο Υπουργείο, καταλαβαίνοντας ότι υπάρχει ένα δίκαιο αίτημα από την πλευρά μας, προσέφυγε στο νομικό συμβούλιο του κράτους, όπου από εκεί περιμένουμε μια απόφαση. Έτσι, εμείς αφισβητούμε τον τρόπο που ο ιδιώτης απέκτησε το κτίριο. Καταλάβαμε το Υπουργείο Πολιτισμού, τους πήγαμε την νομοθεσία, τους πήγαμε την αρχική σύμβαση παραχώρησης στην ένδυνση αγελοδοτρόφων από το Υπουργείο Γεωργίας προς αυτούς. Αναμένουμε, πιστεύω ότι θα τελειώσει και αυτό κάποια στιγμή, όχι αργά, γιατί ήδη έχει περάσει αρκετός καιρός. Νομίζω πρέπει να πάρουν μια απόφαση για το τι μέλλει. Και τι θέλετε ακριβώς, ποια θέλετε να είναι η χρήση του από έτσι που θα έρθει στη δικιά σας την ιδιοκτησία? Κοιτάξτε, από το διάταγμα ρημοτομίας του τότε Δήμου Σταυρούπολης αυτό ήταν πράσινο, έτσι. Παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας στην Ένωση Αγελαδοτρόφων ως παραχώρηση ειδικού σκοπού και έλεγε μέσα ρητά ότι αν κάποια στιγμή η Ένωση αυτή πάψει να λειτουργεί, σταματήσει τη λειτουργία της, υποχρεούται το ακίνητο να γυρίσει στο Υπουργείο Γεωργίας. Αυτό δεν έγινε, αυτό το βρήκαμε εμείς σκαλίζοντας και ψάχνοντας τη σύμβαση. Και ζητήσαμε λοιπόν να ανασταλεί αυτή η παραχώρηση που είχε γίνει βάσει της σύμβασης παραχώρησης που είχε γίνει τότε το 1955, που είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Εγώ να ρωτήσω, έχετε τις τελευταίες μέρες, έχει αναδειχθεί μάλλον ή συνεχίζεται η μάχη που δίνεται μαζί σε ένα κοινό μέτωπο με άλλους δημάρχους της δυτικής πλευράς της πόλης, αναφορικά με το ζήτημα της καύσης των απορριμμάτων από το εργοστάσιο του Τιτάνα. Τι γίνεται εκεί πέρα, κύριε Δήμαρχε?
Αυτό ήταν το δεύτερο θέμα που έθιξα στη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό. Α, ετέθηκε αυτό. Βεβαίως ετέθηκε. Α. Δεν θα μπορούσα να χάσω αυτή την ευκαιρία να είμαι με τον Πρωθυπουργό και να μην του θέσω ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ και όχι μόνο το δικό μας Δήμο, αλλά όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Όπως γνωρίζετε, έχουμε κάνει ένα κοινό μέτωπο 5 δήμαρχοι, mm-hmm. 5 δήμοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, δηλαδή εκτός του Δήμου Παύλου Μελά, ο Δήμος Ωραιοκάστρου, ο Δήμος Λαγκαδά, ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου και ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Έχουμε πάρει ομόφωνες αποφάσεις από την ΠΕΔ και από την ΚΕΔΕ, πέρα από τους 5 δημάρχους που σας προείπα. Mm-hmm. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Δεν εναντιωνόμαστε σήμερα στην καύση, εναντιωνόμαστε εδώ και 10 χρόνια. Γιατί από το 2010 περίπου ξεκίνησε η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν να ζητάει αυτό το πράγμα. Από τότε τα δημοτικά συμβούλια με ομόφωνες αποφάσεις πάντοτε καταδίκαζαν αυτήν την προοπτική. Σε αυτή τη φάση είμαστε και τώρα. Ξέρουμε ότι η νομοθεσία δεν μας βοηθάει, μιας και είναι σύνομη μια τέτοια διαδικασία. Επιτρέπεται και μάλιστα 3 Ιουλίου, 4 μέρες πριν από τις εκλογές, είχε υπογραφεί ανανέωση των προϋποθέσεων καύσης των τσιμεντοβιομηχανών στη χώρα, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, εμείς πιστεύουμε ότι είναι επιβλαβή για την υγεία των πολιτών, γι' αυτό δίνουμε τον αγώνα μας μαζί με την πόλη. 128 σύλλογοι έχουν ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας για αυτόν τον λόγο. Πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο διάστημα, με πιο πρόσφατη την πορεία που έγινε προχθές από την οδό Λαγκαδά και προς σε όλους τους δρόμους της Σταυρούπολης, όπου πάρα πολλοί κόσμος συμμετείχε. Έχω στείλει επιστολές στον Πρωθυπουργό, στον αρμόδιο Υπουργό και σε ένα σωρό άλλους φορείς της πόλης. Ειδικά στα πανεπιστήμια ζητάω να τεκμηριώσουμε μια άποψη ενάντια σε αυτή την προοπτική. Έχω μαζέψει λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, τα ανέφερα στον Πρωθυπουργό και πήρα τη δέσμευσή του ότι τουλάχιστον θα δει προσωπικά το υπόμνημα με τις αντιρρήσεις που προβάλαμε και θα μου απαντήσει για αυτό το θέμα. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, δεν υπάρχει ακόμα επιστημονική τεκμηρίωση για αυτό το ζήτημα? Κοιτάξτε, είναι μια αμφιλεγόμενη καύση. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι δεν διπαίνει το περιβάλλον, τουλάχιστον περισσότερο από ότι το καύσιμο που έχει αυτή τη στιγμή η βιομηχανία. Ναι. Υπάρχουν όμως και επιστήμονες οι οποίοι λένε ότι ρυπαίνει και μάλιστα σοβαρά το περιβάλλον. Ναι, δεν υπάρχει κάτι που να ισχύει ή το ένα ή το άλλο. Γι' αυτό εμείς ζητήσαμε τότε από τα τέλη Μαρτίου που ξεκίνησε το θέμα ένα πλαίσιο που θα βάλει η κυβέρνηση, η πολιτεία, ένα πλαίσιο στο οποίο θα γίνει μια ευρεία διαβούλευση. Βλέπετε τα θέματα των σκουπιδιών. Γενικά όπου πάει να γίνει κάτι υπάρχει αντίδραση στους κατοίκους. Έτσι. Και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια πλατιά ενημέρωση προς όλες τις κατευθύνσεις και για οποιοδήποτε επίπεδο γίνει που έχει να κάνει με την διαχείριση των απορριμμάτων. Τώρα συζητάμε, ας πούμε, για ΜΕΑ, έτσι. Συζητούσαν τόσο καιρό για τον ανατολικό τομέα, τώρα για τον δυτικό τομέα. Υπάρχουν λοιπόν ένα σωρό ζητήματα τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να μπουν σε μια βάση, σε ένα πλαίσιο συζήτηση που θα βάλει το Υπουργείο και η νομοθεσία και την νομοθεσία που υπάρχει, για να ξέρουμε όλοι το τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει αυτό. Mm-hmm. Πάντα με κύριο γνώμονα την υγεία των πολιτών. Ναι, λογικό, διότι ολόκληρη η Δυτική Θεσσαλονίκη, κατά τα ψέματα κύριε Δήμαρχε, είναι υποβαθμισμένη. Δηλαδή κάποιοι την είχαν για πολλά χρόνια στο περιθώριο και αυτό είναι σαφές. Είναι επιβαρημένη περιβαλλοντολογικά. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα, δεν είναι, ξέρω εγώ, ένα που έρχεται και λες σας. Βέβαια. Εντάξει, είναι ένα, είναι πολλά. Ακριβώς. Με το θέμα των τραπεζοκαθισμάτων και τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται τώρα με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν την επανεκκίνηση των καταστημάτων της εστίασης. Εσείς στην κατεύθυνση αυτή πώς λειτουργείτε? Έχετε τον κόσμο να κάνει αυτούς τους ελέγχους? Υπάρχει συμμόρφωση από την πλευρά των επιχειρήσεων? Πώς εξελίσσεται αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, κόσμος γενικότερα στους Δήμους δεν υπάρχει, είναι υποστελεχωμένοι Δήμοι. Πολύ περισσότερο αυτή την περίοδο με τις άδειες ειδικού σκοπού και τις ευπαθείς ομάδες κτλ. Είμαστε πολύ λιγότεροι από όσοι είμαστε στην πραγματικότητα. Δηλαδή σχεδόν η μισή και παραπάνω είχαν αυτές τις άδειες που ανέφερα. Αναστάλθηκαν κάποιες από σήμερα, να δούμε, κάνουμε μια καταγραφή ποιοι ήρθανε, ποιοι μπορούν, ποιοι δεν μπορούν. Από εκεί πέρα όμως η κατεύθυνση να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες για αρκετό διάστημα ήταν κλειστές, ήδη άρχισαν να γίνονται οι αιτήσεις στην υπηρεσία. Θα κινηθούμε σύμφωνα με τον νόμο, έτσι, τι προβλέπει η τελευταία οικία, το 1,5 μέτρο του πεζού να
να μένει ώστε να μπορεί να υπάρχει προσπέλαση των ανθρώπων που περιδιαβαίνουν τους, τα πεζοδρόμια. Από εκεί πέρα και θα βοηθήσουμε, θα μπορέσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε και να μην σταθούν εμπόδια αυτά τα μαγαζιά στη διάβαση των πεζών. Εγώ να ρωτήσω, πρώτη μέρα σήμερα επαναλειτουργίας των δημοτικών σχολείων, είχαμε κανένα θέμα, κύριε Δήμαρχε, στο Δήμο σας? Από ό,τι με ενημέρωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας, δεν είχαμε κάποιο θέμα και η παιδική σταθμή σήμερα για πρώτη μέρα λειτουργήσε και η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής και αυτή μου είπε ότι όλα κυλάνε ομαλά. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Υπάρχουν οι καθαριστές, οι καθαρίστριες, τα αντισηπτικά που έχουμε αγοράσει όλο αυτό το διάστημα. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε και για αυτό τον μήνα που θα είναι ακόμα ανοιχτά τα σχολεία, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία. Κύριε Δήμαρχε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή δύναμη.